Ο Τζέρεμι Κόμπιν, η Έτζο Τεμέλ Κρουναν και εγώ, εκ μέρου τη προοδευτική διεθνού, του DM25 και του ΜΕΡΑ25, καταθέσαμε στο τραπέζι τη συζήτηση, στη διεθνή κοινή γνώμη, την διακήρυξη τη Αθήνα. Τη διακήρυξη για τη σημασία που έχει η στήριξη των θυμάτων κάθε πολέμου από τη μία μεριά και βεβαίω η δημιουργία ενό νέου κινήματο αδεσμεύτων. Ο κύριο Πρωθυπουργό, ο Μητσοτάκη, απάντησε με το δικό του τρόπο, έστειλε ένα tweet. Δεν ξέρω, το είδατε. Απάντησε. Εδώ είναι. Κυριάκος Μητσοτάκης. Εμείς δεν δηλώνουμε τάχα αδέσμευτοι για να δεσμευτούμε στο άγνωστο, είπε ο ποιητής. Το λέμε καθαρά. Είμαστε με τη συμμαχία της Δύσης. Ερχόμαστε από το διαφωτισμό και βαδίζουμε με τη δημοκρατία, ενώ σε τη νέα δημοκρατία. Ε, αυτό το ερχόμαστε, η συμμαχία της δύση που έρχεται από το διαφωτισμό. Όταν το ακούει ένας άνθρωπος από το Αφγανιστάν ή από το Ιράκ, ξέρετε τι κάνει, κρύβεται κάτω από ένα τραπέζι, μπαίνει σε κάποιο καταφύγιο γιατί ξέρει ότι θα τον βομβαρδίσουν. Ο Τζέρμι Κόμπιν σήμερα και εγώ χτες Αναφερθήκαμε στη στιγμή δολοφονία τη Σερίν Ακλέφ στην Παλαιστίνη. Δεν του έφτανε αυτό. Δεν έφτανε στη συμμαχία τη Δύση που προέρχεται από το διαφωτισμό, σύμφωνα με τον κύριο Μιζετάκη, η δολοφονία τη. Είδατε σήμερα τι εικόνε του Ισραηλινού στρατού με την πλήρη στήριξη της συμμαχίας της Δύσης που έρχεται από το διαφωτισμό και πορεύεται με τη δημοκρατία πως βάναυσα επιτέθηκαν στους συγγενείς και στους συνοδοιπόρους της Σερήν, όταν έβγαινε το φέρετρό της από το νοσοκομείο, στους ώμους τεσσάρων συντρόφων της, επιτέθηκε ένοπλη αστυνομία, τους έσπασαν στο ξύλο, ξύλο, με αποτέλεσμα το φέρετρο της Σερήν να πέσει στο έδαφος τη επιτέθηκαν νεκροί. Αυτή είναι η συμμαχία τη Δύση που έρχεται από το διαφωτισμό και βαδίζει με τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Κυριάκο Μητσοτάκη. Η λέξη διαφωτισμός μαζί με την ιδέα αυτής της Ιεράς Συμμαχίας και ο Μητσοτάκης ότι ο ναζισμός βγήκε από τη Δύση. Δεν βγήκε μόνο ο Ρουσό, δεν βγήκε μόνο ο Βολτέρο, δεν βγήκε μόνο ο Λάιπνιτ, δεν βγήκε μόνο ο Χέγκελ, βγήκε και ο Χίτλερ από τη Δύση. Το ερώτημα δεν είναι αν είμαστε στη Δύση. Το ερώτημα είναι πώ διαχειριζόμαστε εμεί την παράδοση τη Δύση, η οποία είναι μια παράδοση ταυτόχρονα σπουδαίων πραγμάτων, όπω ο διαφωτισμό, αλλά και τη χειρότερη απικιοκρατία, του ναζισμού του φασισμού, των χημικών όπλων, όλων αυτών τα οποία έχουν κάνει τους ανθρώπους μας, συνανθρώπους μας στην Αφρική, στο Αφγανιστάν, στο Πακιστάν, στο Ισραήλ, στην Παλαιστίνη, στην Ιεμένη. Άλλη μια περίπτωση όπου ο διαφωτισμός χέρι-χέρι με τη δημοκρατία κατακρεουργεί ανθρώπινες ζωές. Το να είμαστε αδέσμευτοι από το βαρβαρισμό είναι κομμάτι αναπόσπαστο του διαφωτισμού, κύριε Μητσοτάκη. Το Μέρα 25 ή Προοδευτική Διεθνή, το DM25, είμαστε εδώ για να δείξουμε τι σημαίνει να διασώσει από την παράδοση τη Δύση το φω του διαφωτισμού και να καταδικάσει μία για πάντα τη βαρβαρότητα, τον υπεριαλισμό, την απεικιοκρατία που προέκυψε και αυτή από τη Δύση, από αυτή την Ευρώπη.